Ευαγγέλιον Κυριακή της Θηρινής, η μέρα κατά την οποία ο Αδάμ και η Εύα εξορίστηκαν από τον Παράδεισο. Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον κεφάλαιο 6 στίχος 14 έως 21. Γιατί, αν συγχωρήσετε τους ανθρώπους για τα παραπτώματά τους, θα σας συγχωρήσει και εσάς ο ουράνιος πατέρας σας. Αν όμως δεν συγχωρήσετε στους ανθρώπους τα παραπτώματά τους, το και ο πατέρας θα συγχωρήσει τα δικά σας παραπτώματα. Όταν νηστεύετε, να μην γίνεστε σκυθροποί όπως οι υποκριτές, που παραμορφώνουν την όψη τους για να δείξουν στους ανθρώπους πως νηστεύουν. Σας βεβαιώνω, πως έτσι έχουν κιόλας λάβει την ανταμοιβή τους. Εσύ, αντίθετα, όταν νηστεύεις, περιποιήσου τα μαλλιά σου και νύψε το πρόσωπό σου, για να μην φανείς στους ανθρώπους η νηστεία σου, αλλά στον πατέρα σου που βλέπει τις κρυφές πράξεις. Και ο πατέρας σου που βλέπει τις κρυφές πράξεις θα σου το ανταποδώσει φανερά. Μη μαζεύετε θησαυρούς πάνω στη γη όπου τους αφανίζει ο σκόρος και η σκουριά και όπου οι κλέφτες κάνουν διαρρήξεις και τους κλέβουν. Αντίθετα, να μαζεύετε θησαυρούς στον ουρανό όπου δεν τους αφανίζουν ούτε ο σκόρος ούτε η σκουριά και όπου οι κλέφτες δεν κάνουν διαρρήξεις και δεν τους κλέβουν. Γιατί όπου είναι ο θησαυρός σας, εκεί θα είναι και η καρδιά σας.